Ανιώτος ανθρωπίνη προσέλαβες, Θεώσουν κατ' ουσία πολιές πάθε Κύριε, και νόμον εκκληρώ περί το μην, θελήσες κατεδέχεις αγγικήν, όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλης, το κάλυμα των παθών ημών. Η παρουσία εδώ πέρα είναι πρωτόγνωρη για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας, ιδιαίτερα τους γονείς, γιατί κάνετε ένα αρνητικό αγώνα όλοι σας, να φέρνετε καθημερινώς τα παιδιά σας και στο γήπεδο και σε ό,τι και τουρνουά υπάρχουν και σε όλα που έχουμε δώσει παρόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο, όλους τους συλλόγους που παρευρίσκονται, τον Γιάννη τον Κιουσέ, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τους Δημοτικούς Συμβούλους της Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης, την κυρία Σιμέλα Κανιζοπούλου για την προσφορά της για την πίτα και ό,τι χρειάζεται στην ομάδα. Και θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για το μέλλον της ομάδας από τη στιγμή που το αναλάβουμε εδώ και δύο χρόνια και να ξέρετε πώς λειτουργούμε. Ήδη αναγκαστικά το μεγάλο άλογο τραβάει και το κάρο. Γιατί θέλω να πω με αυτό. Ότι όταν αναλάβαμε την ομάδα, η ομάδα είχε 60 πιτσιρικάδες και αυτή τη στιγμή κοντεύουμε τους 110 με 120. Όσο η ομάδα ανεβαίνει κατηγορία, τόσο θα ανεβαίνει και, το επίπεδο των μικρών. Αυτό είναι αναμενόμενο. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι πρώτη. Στις ακαδημίες μας πάμε πάρα πολύ καλά, όλες οι ακαδημίες μας. Υπάρχουν εδώ κάποια φυλάδια, υπάρχουν ένα καινούριο προπονητή, ο οποίος είναι. Θα σας πει και κάποια πράγματα κάποια άλλη φορά σε κάποια άλλη συγκέντρωση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να έρθει. Θα πάρετε όλοι από ένα φυλάδι για να ενημερωθείτε. Και πιστεύω ότι δεν είναι αλαζονικό, γιατί με έχουν χαρακτηρίσει έτσι ότι η ομάδα φέτος που θα βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική θα υπάρχουν περισσότερα παιδάκια και θα βλέπετε και πόσα παιδάκια θα αναδειχθούν. Από εκεί και πέρα πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και χρόνια πολλά σε όλους. Φίλε Πρόεδρε της Τοπικής Συνότητας και Τοπικές Σύμβουλε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της Τοπικής από το Δήμο του Δευτέρου Βαθμού, Πρόεδρε του Συλλόγου και το Δέλτα Σίγμα, φίλες και φίλοι, πραγματικά για τη Θύελλα τι να πει κανείς. Εγώ γνώρισα τη Θύελλα όταν ήρθα εδώ που ήταν στο γήπεδο οργασμός. Σε κάποιο βαθμό μπορώ να πω ότι πραγματικά πήγαινα τακτικά και δεν πίστευα αυτό που φτιάξαν σήμερα. Μέσα από εθελοντισμό φτιάξαν ένα στολίδι, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα γήπεδα που μπορεί να βρει κανείς σε τοπική κοινότητα στην περιφέρεια. Και βέβαια να πούμε τι, για τους ανθρώπους που σήμερα εργάζονται και ακούσατε πόσα παιδιά είναι εκεί, που τα φροντίζουν με αγάπη, με στοργή. Και βέβαια οι γονείς όλοι εμπιστεύουν τα παιδιά τους, αυτούς τους ανθρώπους που με πολύ μεγάλη προσφορά εθελοντική, με πολύ μεγάλη διάθεση από πλευρά τους και αγάπη, τα εμπιστεύονται και το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Αυτό που θέλω βέβαια να πω, Πρόεδρε, από ότι φιλοδοξείτε και στοχεύετε να ανεβείτε κατηγορία. Ξέρετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν ανεβαίνουμε κατηγορία, ανεβαίνουν πολύ και απαιτήσεις. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας είπατε ότι είσαστε πρώτοι στη βαθμολογία και φιλοδοξείτε να ανεβείτε κατηγορία. Και θέλω να πω ότι η περιοχή μας σε ένα επίπεδο Δήμος Αμπιντέων αναδεικνύεται μέσω του αθλήματος του hardball που παίζει στην άμφο κατηγορία. Και είναι σημαντικό να έχουμε ομάδες σε υψηλές κατηγορίες που καλύπτονται από τα κανάλια εθνικής ευέλειας. Πιστεύω αν και η ομάδα της Θύελλας που εύχομαι να πετύχει τους στόχους της και να ανεβεί κατηγορία, θα διαφημίζει την περιοχή μας και ιδιαίτερα το Δήμο μας. Όμως, όπως είπα, τα ανεβαίνουν και οι οικονομικές απαιτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα στο Σύλλογο, να βοηθήσουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω πραγματικά, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος σας, θα μπορώ να σας από σήμερα να σας υποσχεθώ ότι θα έχετε μία οικονομική ενίσχυση των 15.000 ευρώ για την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν, εγώ βάζω τον Ιθαράκη γιατί είναι
πραγματικά πιστεύω σε εσάς, πιστεύω στην πορεία, τη νέα πορεία της κατηγορίας, εφόσον πρώτα ο Θεός πάντα μας βοηθήσει και πετύχουμε τους στόχους μας, και από εκεί και πέρα πιστεύω και όλοι οι συνδικότες μας μέσα στις δυνατότητές τους θα συνδράμουν, να σας βοηθήσουν έτσι ώστε το έργο σας να είναι πιο εύκολο και να είναι και πιο αποτελεσματικό. Εύχομαι στους αθλητές και στα αγαπητά παιδιά να έχουν υγεία, να είναι δυνατοί γεροί και να ξέρουν ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι δίπλα τους, παρά τις δυσκολίες αυτές που βιώνουμε όλοι, η Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι είναι δυνατό τους στηρίξει γιατί αξίζουν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Αν και νομίζω μετά από όλα αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος, όχι μόνο ανέβασε ψηλά τον πύχη σε ό,τι αφορά την άνοδο της ομάδος, αλλά ανέβασε πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά και το management της ομάδος σε επίπεδο χορηγιών. Εγώ λυπάμαι που δεν μπορώ να δεσμευτώ, το γνωρίζεις φίλε Πρόεδρε, το γνωρίζει και ο Δήμαρχος σε ό,τι αφορά το χρηματικό ποσό. Εγώ να δεσμευτώ το ότι ως άτομο, αλλά και ως εκπρόσωπος όσων θα είμαι στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα στην Περιφέρεια, θα είμαι κοντά στην ομάδα, αυτό το ξέρετε, τόσο ως φύλαθλος, αλλά όσο και ως περιφερειακός σύμβουλος. Η βοήθειά μου θα είναι συνεχής και διαρκής προς την ομάδα. Και αυτό γιατί πραγματικά η Θήλα το αξίζει, πραγματικά είναι άξια συγχαρητηρίων, τόσο η διοίκηση, όσο και το προπονητικό team, αλλά κυρίως οι συντελεστές αυτής της επιτυχίας που είναι οι παίκτες, αλλά να μην ξεχάσουμε να συγχαρούμε και τα μικρά παιδιά της Ακαδημίας, που όπως προείπε και ο Πρόεδρος, μια ακαδημία, ένα φυτώριο των 120 παιδιών δεν μπορεί παρά να αποτελεί την εγγύηση για μια επιτυχή πορεία της ομάδος. Βάζει τις παρακαταθήκες για το αύριο αυτού του συλλόγου και εύλογα λοιπόν ο Πρόεδρος βάζει και αυτός τους δικούς του στόχους που είναι πολύ υψηλοί. Εγώ εύχομαι από καρδιάς να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και γι' αυτό θα πρέπει να συμβάλλουμε και να συντελέσουμε όλοι με όποιο τρόπο καθένας μπορεί. Οι γονείς με τη συνεχή παρουσία τους, ο Δήμαρχος όπως προείπε με την οικονομική αλλά και την ηθική παρουσία και όλοι εμείς να είμαστε κοντά στο Σύλλογο. Εύχομαι του χρόνου την πίτα όταν θα την κόβουμε Πρόεδρε να είμαστε πραγματικά στη γάμα εθνική και να είναι σε άλλο κλίμα και σε άλλο επίπεδο οι ευχάριστες αυτές στιγμές. Και πάλι συγχαρητήρια προς όλους, καλή πρόοδο, καλές επιτυχίες στην ομάδα και καλή χρονιά σε όλους. Φέτος όλοι να υλοποιηθούν. Εγώ θα μιλήσω για την Ακαδημία. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους γονείς, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά μας. Δεν ξέρουν πολλά πράγματα, αλλά προσπαθούν να μάθουν. Αυτό είναι καλό για τους γονείς. Και εμείς μέσα από αυτούς μαθαίνουμε. Και δεν θέλουμε να στεναχωράμε κανένα παιδιά, ούτε παιδί. Θέλω να πω στα παιδιά να είναι καλοί μαθητές πάνω απ' όλα, να μην στεναχωράνε τους γονείς. Και μετά καλοί αθλητές. Πάνω απ' όλα. Καλοί μαθητές. Όταν πάμε σε κάποια τουρνουά, έχουμε κάποια προβλήματα με τους γονείς, γι' αυτό βγάλαμε κάποια φυλάδια, εδώ που λέει προπόνηση ποδοσφαίρου και διατροφή. Όταν τελειώσουμε, θα πάρουν οι γονείς από ένα φυλάδιο για να το διαβάσουν. Είναι καλό για τα παιδιά τους και για αυτούς να είναι ενημερωμένοι. Καλή χρονιά θέλω να πω, με υγεία σε όλους και τους ευχαριστώ τους γονείς γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην Ακαδημία.